Μάθημα το γίνεται. θέμα μας τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, με πάρα πολύ δυσκολία. Δεν είναι χαρακτηριστικό, είναι την προηγούμενη εβδομάδα ένας διάλογος, έτσι λίγο για να το χαλαρώσω, συμμαθητών του γιού μου, που πέταγε το παλάτι και ο ένας τον άλλο στο γονιό, γιατί δεν μπαίνουμε στην πλατφόρμα, γιατί εσένα δεν σε έγραψε, που η μαμά μου με έγραψε εσένα γιατί δεν σε έγραψε, μαμά του Δημήτρη τον γράψανε στην πλατφόρμα εσύ γιατί δεν γράφτηκε, από το ίντερνετ τι φταίει, γιατί είσαι ένα βιο υπολογιστή σου και διάφορα τέτοια. Δηλαδή έχει μετακυλιστεί το πρόβλημα σε εμάς. Δηλαδή είναι η δικιά μας η αδυναμία, γιατί δεν μπορεί και γιατί δεν περπατάει η πλατφόρμα. Δεν περπατάει, λέτε. Το κρατάμε σε λίγο. Είναι και έκτακτη συνθήκη σου. Σε λίγο το δεν περπατάει η πλατφόρμα στην κυρία Κεραμέως. Γιατί δεν περπατάει. Ναι, κρατήστε το γι' αυτό. Επειδή ξέρω ότι έχετε την κυρία Κεραμέως, δύο-τρεις επιστημάτες που θα θέλαμε πραγματικά να μας τις απαντήσει, γιατί εμείς θέλουμε να λειτουργήσει αποτελεσματικά η τηλεκπαίδευση και έχουμε και μεγάλη αγωνία. Για κωδικοποιήστε τα. Για κωδικοποιώ. Αυτό που είπατε, πραγματικά υπάρχει αναστάτωση στην οικογένεια, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, εμείς έτσι όπως το υπολογίζουμε, γιατί έχουμε επικοινωνία από όλη την Ελλάδα με γονείς, που εκπροσωπούμε, δηλαδή από εκεί έχουμε και τα ποσοστά. Ένα 30% σε όλη την Ελλάδα, 25-30% αυτή τη στιγμή δεν έχει πρόσβαση γενικά στην τηλεκπαίδευση. Γιατί δεν υπάρχει ίντερνετ να πιάσουμε, ότι δεν μιλάμε μόνο για τα αστικά κέντρα, μιλάμε για νησιά, μιλάμε για ποιοτική Ελλάδα, χωριά, δεν έχουν ίντερνετ. Δεν έχουν εξοπλισμό συγκεκριμένο. Να δηλώσω ότι σύγχρονη εκπαίδευση θέλει και κάμερα. Και δεν μιλάμε για εκτυπωτή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι μανούλες τρέχουν στις δουλειές να εκτυπώσουν τις εργασίες, να τις φωτογραφίσουν κλπ. Νομίζω ότι όλες οι οικογένειες το ζουν, το καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Λοιπόν, δεν υπάρχει υποδομή. Ένα δεύτερο και πολύ σωστά το βάλατε είναι ότι και ένας υπολογιστής να υπάρχει στο σπίτι όταν έχεις 2 και 3 παιδιά και όταν η πλατφόρμα συγκεκριμένα είναι παίχτη. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάνω από 8-10 ώρες στον υπολογιστή για να μπορέσει με 2-3 παιδιά. Να δεις πότε μπαίνουν οι ασκήσεις, να το παρακολουθείς. Είναι μια διαδικασία που είναι επίπονη και πολύ αγχωτική και για μας τους γονείς, αλλά πολύ περισσότερο για τα παιδιά. Βέβαια, από την άλλη, επειδή το καταλαβαίνω, εντάξει, είναι και έκτακτη συνθήκες όμως. Βέβαια, εντάξει, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό. Γι' αυτό λέμε ότι θέλουμε, τις βάζουμε τις επιστημάτες, γιατί θέλουμε ακριβώς. Είναι αυτό που γίνεται, είναι πρωτόγνωρο τώρα. Την ίδια στιγμή, η πλατφόρμα για πανεπιστήμια, για δημοτικά, για γυμνάσια, για λύκεια είναι. Ναι, γι' αυτό εμείς είχαμε πει από την αρχή και μάλιστα σαν ανώτατη συνομοσπονδία 29 Φλεβάρη είχαμε δηλώσει ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε ισότιμα για όλα τα παιδιά να λειτουργήσει. Οπότε το θέμα της ισοτιμίας είναι πολύ σοβαρό, όντως. Πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει η υποδομή για υπολογιστή και δωρεάν ίντερνετ για όλα τα παιδιά. Αυτό το έχουμε ζητήσει από 27 Φλεβάρι και είναι πάρα πολύ σημαντικό να είχε προχωρήσει. Κυρία Βαλαβάνη, κράτησα μερικά πράγματα από αυτά που μας είπατε για να τα αποκωδικοποιήσω και εγώ από τη σειρά μου, να μου πείτε αν τα έκανα σωστά. Το ένα αφορά το εκεί που δεν υπάρχει ίντερνετ. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ίντερνετ αλλά η πλατφόρμα σέρνεται. Ακόμα και εκεί που υπάρχει και δεν σέρνεται, έχουμε πολλές φορές ζητήματα μη επάρκειας των μέσων. Δεν έχουμε όσα κομπιούτερ χρειάζεται. Και το θέμα της ισοτιμίας. Αυτό το τελευταίο το κρατάω για να πάμε στον Πέτρο, ο οποίος πρέπει να πω. Μάλιστα. Καταρχήν να πω καλημέρα στην κυρία Βαλαβάνη, ώστε και η τεχνική μας να καταφέρουν να κάνουν και τη σύνδεση με την κυρία Κεραμέως. Κυρία Βαλαβάνη, ευχαριστούμε και σήμερα για την παρέα. Να σας πω και κάτι ακόμα για την τρίτη ηλικίου. Αν μπορείτε πολύ σύντομα για να πάω στον Πέτρο. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ρωτήσουμε την κυρία Κεραμέως γιατί αυτή τη στιγμή δεν οριοθετείται η ύλη για την τρίτη ηλικίου. Όποια στιγμή και να ανοίξουν τα σχολεία, είτε είναι 1η Μάη, είτε είναι 15 είτε 30 Μάη, καταλαβαίνουμε ότι θα δουν σε μια επαναληπτική διαδικασία για τα παιδιά. Εκ των πραγμάτων. Θα ανακουφίσει αυτή τη στιγμή όλες τις οικογένειες και μπορεί να το πει και ο μαθητής ακόμα καλύτερα, να οριοθετηθεί τώρα η ύλη της τρίτης λυκείου. Για να ξαναπάμε τώρα στον Πέτρο τον Γκιόνι. Είναι μαθητής τρίτης λυκείου. Πρέπει να σου πω, Πέτρο μου, ότι στο πρόσωπό σου βλέπω το γιο μου πέρσι, ακριβώς σαν και σένα, και βλέπω του χρόνου τον άλλο που έρχεται. Είναι δευτέρα λυκείου. Είσαι στη μέση. Και να σου πω την αλήθεια, δεν θα ακούω ποτέ κανένα παιδί να ήταν στη φετινή χρονιά. Με όλο αυτό το πακέτο που έχετε φάει. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι επειδή βρισκόμαστε σε μια πανδημία η οποία έχει οδηγήσει στο κλείσιμο των σχολείων και στα φροντιστήρια, γίνονται τα διαδικτυακά μαθήματα.
και στο φροντιστήριο και στα σχολεία. Τώρα η κυβέρνηση μας έχει πει ότι όλα λειτουργούν κανονικά και πως οι μαθητές συμμετέχουν στο πρόγραμμα που γίνεται στα διαδικτυακά μαθήματα με μεγάλο ενθουσιασμό. Ωστόσο, η πραγματικότητα διαφέρει. Ένα ζήτημα είναι για τους μαθητές της τρίτης ηλικίου ότι δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, με ποια ύλη. Το πράγμα είναι, δηλαδή, έχουμε φτάσει Απρίλη και δεν ξέρουμε σε ποια ύλη δίνουμε, πότε δίνουμε. Υπάρχει ήδη άγχος και ανασφάλεια για τις πανελλαδικές εξετάσεις και αυτή τη στιγμή εντείνεται σε άλλα επίπεδα.